Ηλίθια ζώα! Ηλίθιο σπίτι! Δεν το πιστεύω πως δήλωσα ασθένεια σήμερα και να μείνω σε ένα σπίτι! Γεμάτο νούμερα! Μια φορά είχα την ευκαιρία να πω κι εγώ σε ένα πάρτι! Να κοινωνικοποιηθώ και να χορέψω! Μα όχι! Αντιθέτως, έμεινα μέσα εξαιτίας κάποιων. Ηλίθιων ζώων! Αχ, όχι! Γιαγιά, τι θα συμβεί αν δαγκωθείς από ένα ζώο ματωμένου φεγγαριού? Ο Κέβιν θα είναι εκεί και θα είναι μόνος με τη Σέλμπι! Πιστεύω πως ή θα είναι καλά ή θα καταλήξει σαν κι αυτά! Ο συμφορά ξεκινάει! Αυτή είναι η ευκαιρία μας, γιαγιά! Πρέπει να τη μελετήσουμε! Να τη μελετήσουμε? Φοβάμαι πως είναι πολύ αργά για αυτό, Τίλι! Αυτή είναι η πιο ηλίθια μέρα της ζωής μου! Α, τι νομίζεις ότι κάνεις? Δεν πρόκειται να το ρισκάρω! Είναι επικίνδυνο να την αφήσω ελεύθερη. Πρέπει να την κρατήσουμε κλειδωμένη εδώ μέσα μέχρι να αλλάξει. Μισό λεπτό, γιαγιά. Κι αν δραπετεύσει, δεν πρέπει να έχουμε τίποτα εργαλεία να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Σωστή σκέψη, Τίλι. Θα φέρω την τσάντα με τα όπλα μου. Μην την πλησιάσεις μέχρι να γυρίσω. Εντάξει, δεν πλησιάζω. Μην ανησυχείς, Γκλόρια, θα σε βοηθήσω. Α, ευτυχώς! Δεν είσαι τρελή σαν την υπόλοιπη οικογένεια. Θα σε θεραπεύσω από τη δαιμονική ασθένεια που σε κυρίευσε. Ω, πλάκα μου κάνεις!